Η πρώτη έκθεση τοπικών παραδοσιακών προϊόντων θα πραγματοποιηθεί το πρώτο τετραήμερο του Σεπτεμβρίου από το Δήμο της Σειράς Πόλης σε χώρο του λιμανιού από την 1η ως και τις 4 Σεπτεμβρίου. Ο Δήμαρχος Σειράς Πόλης Μεσολογγίου Παναγιώτης Κατσούλης, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσολογγίου Ναυπακτίας Πάνος Γράφος, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ετωλα Καρνανίας Παναγιώτης Χρυτζής και ο Πρόεδρος του Εμπεροβιομηχανικού Συλλόγου Μεσολογγίου Βασίλης Σπυρόπουλος στην κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν αναφέρθηκαν στη σημαντική αυτή ενέργεια της διοργάνωσης της έκθεσης και στα ωφέλη που θα έχει ολόκληρη η περιοχή από την προβολή των τοπικών προϊόντων που μέχρι σήμερα δίνουν τη δική τους μάχη για να μπουν στα ράφια των μεγάλων πολυκαταστημάτων παρόλο που είναι πιο ανταγωνιστικά και ποιοτικά από άλλα παρόμοια προϊόντα του εξωτερικού. Η δική μας πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ανάδειξη ακριβώς αυτής της παραγωγής. Και θέλουμε ακριβώς αυτή η ανάδειξη να αποτελέσει, αν θέλετε, ένα ορόσημο, ένα καλό παράδειγμα, όχι μόνο για τον νομό μας, αλλά για όλη τη χώρα. Η προσπάθεια η οποία κάνουμε να διοργανώσουμε για πρώτη φορά από κοινού ο Δήμος Μεσολογγίου, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσολογγίου Ναυπακτίας, το Επιμελητήριο Ετωλοκαρνανίας και ο Εμπεροβιομηχανικός Σύλλογος Μεσολογγίου την πρώτη έκθεση τοπικών παραδοσιακών προϊόντων σε επίπεδο νομού αποσκοπεί ακριβώς αυτή την ανάδειξη και την γνωστοποίηση των προϊόντων που παράγει ο τόπος μας. Αποσκοπεί στην διεύρυνση της αγοράς αυτών των προϊόντων, αποσκοπεί στο να προσπαθήσουμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να αναπτυχθεί μια εξωστρέφεια, μια εξωστρεφή εμπορική οικονομική κίνηση, η οποία να αγκαλιάσει όχι μόνο την Ετωλοκαρνανία, αλλά κυρίως τον μελλοντικό ορίζοντα και όχι μόνο αυτόν. Συναποφασίσαμε στο χρονικό διάστημα από την 1η μέχρι και την 4η Σεπτεμβρίου να συνδιοργανώσουμε αυτή την έκθεση εδώ στο Μεσολόγγι, στον χώρο ανατολικά του λιμανιού που βλέπει την Κλίσοβα και ταυτόχρονα μαζί με τους εκθέτες, μαζί με τα προϊόντα τα οποία θα εκτεθούν, μαζί με τη γνωστοποίηση της υγιούς παραγωγικής βάσης του νομού μας, να συνδιοργανωθούν ένα σύνολο από πολιτιστικές εκδηλώσεις, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε και να καθιερώσουμε ένα γεγονός μεγάλης αξίας οικονομικής, εμπορικής, πολιτισμικής και παραγωγικής, το οποίο θα επαναλαμβάνεται σε ετήσια βάση και θα μας δίνει το δικαίωμα να μπορεί η Ετωλοκαρνανία να γνωστοποιεί τα προϊόντα της, να αναδεικνύει τους παραγωγούς τους και τις επιχειρηματίες και να προωθεί όσο το δυνατόν πιο μακριά αυτή την παραγωγική της ικανότητα. Το Επιμελητήριο Ετωλοκαρνανίας άμεσα ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Δημάρχου Μεσολογγίου να διοργανώσουμε αυτή την έκθεση. Είναι γεγονός ότι το επιμελητήριό μας έχει μια ιδιαίτερη εμπειρία στην διοργάνωση, στη συμμετοχή περισσότερο σε εκθέσεις, όπου απορρέει από ότι εδώ και 10 χρόνια έχουμε ξεκινήσει αυτή την δραστηριότητα και προσπαθήσαμε να αναδείξουμε τις επιχειρήσεις της Ετωλοκαρνανίας και να δώσουμε μια εξωστρέφεια. Η ιδέα της διοργάνωσης μιας έκθεσης ήταν μέσα στους στόχους μας και εκεί συναντηθήκαμε με την πρωτοβουλία αυτή του Δημάρχου και ανταποκριθήκαμε θετικά. Είναι γεγονός ότι η Ετωλοκαρνανία έχει πάρα πολλές επιχειρήσεις που ασχολούνται με τα προϊόντα που παράγει η γη και όχι μόνο. Όμως δεν τις ξέρουμε και είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για το ευρύ κοινό να γνωρίσει και να είναι υπερήφανο πραγματικά για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο νομό μας. Βεβαίως σύνορα δεν υπάρχουν, έτσι, μέσα στην παγκοσμιοποίηση οι επιχειρήσεις δεν έχει σημασία που είναι η έδρα, αλλά μια επιχείρηση δραστηριοποιείται εκεί που υπάρχει αγορά. Η Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Μεσολογγίου και Ναυπακτίας, ως κατεξοχήν εκφραστής της πρωτογενούς παραγωγής της περιοχής, δεν θα μπορούσε να λείψει από αυτό το κάλεσμα του Δημάρχου Μεσολογγίου. Συμμετέχουμε στην έκθεση,
και ευελπιστούμε ότι θα είναι ο χώρος στον οποίο θα συναντηθούν οι απαιτήσεις του καταναλωτή και οι προσπάθειες των παραγωγικών επιχειρήσεων της Αιτωλοακαρνανίας. Είμαστε δε βέβαιοι ότι η εκδήλωση αυτή θα είναι η απαρχή νέων πραγμάτων για την περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας και ιδιαίτερα του Μεσολογγίου. Ο Εμπορευματικός Σύλλογος Μεσολογγίου θεωρεί ότι είναι μεγίστη σημασία η πραγματοποίηση μιας έκθεσης τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων στην περιοχή του Μεσολογγίου. Ένας κατά κύριο λόγο αγροτικός νομός πρέπει να αναπτύξει την παραγωγή μέσω της πρόθεσης των προϊόντων. Είναι μονόδρομος, γιατί μόνο έτσι θα φύγουμε από την εσωστρέφεια. Ο Εμπορευματικός Σύλλογος όλο αυτό το διάστημα στηρίζει εμπράκτος με τις ενέργειές του, τις επιχειρήσεις του Μεσολογγίου αλλά και ευρύτερα του νομού, και καλούμε όλους τους επιχειρηματίες να συμμετέχουν σε αυτή την εκδήλωση. Θα ήθελα τέλος να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο καθώς και την Επιτροπή Επιχειρηματικότητας του Δήμου για την πρωτοβουλία που πήραν για να δημιουργηθεί αυτή η έκθεση.